Ο Ντίμα Γιάκοβλεφ ήταν ένα παιδί από τη Ρωσία που υιοθετήθηκε από ένα ζευγάρι Αμερικανών. Το 2008 το ζευγάρι ξέχασε το μικρό Ντίμα κλειδωμένο σε ένα αυτοκίνητο στη Βιρτζίνια με αποτέλεσμα να πεθάνει. Έτσι, ονομάστηκε το νομοσχέδιο που ψήφισε ομόφωνα το Συμβούλιο της Ρωσικής Ομοσπονδίας και απαγορεύει στους Αμερικανούς να υιοθετούν παιδιά από τη Ρωσία. Ο νόμος Ντίμα Γιάκοβλεφ αποτελεί μια συναισθηματική, αναμφίβολα συναισθηματική αντίδραση στον νόμο Μαγνίτσκι, που παραβιάζει πολλούς διεθνείς κανόνες. Είναι μια ικανοποιητική απάντηση από τη Ρωσική Ομοσπονδία, λέει ο βουλευτής Ρούσλαν Κατάροφ. Το νομοσχέδιο έχει διχάσει τη ρωσική κοινή γνώμη. Μέλη της ρωσικής κυβέρνησης έχουν εκφράσει την αντίθεσή τους, όπως η αναπληρώτρια Πρωθυπουργός Κοινωνικών Υποθέσεων. Υποστήριξε ότι ο νόμος παραβιάζει τη Διεθνή Συνθήκη για τα Δικαιώματα των Παιδιών. Και οι πολίτες όμως στη Μόσχα είναι αρνητικοί. Είμαι αντίθετος. Τα παιδιά δεν πρέπει να εμπλέκονται σε κάτι τέτοιο. Τα παιδιά δεν είναι υπεύθυνα για το γεγονός ότι οι αξιωματούχοι μας απαγορεύεται να μπουν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι πρόβλημά τους και δεν είναι πρόβλημα των παιδιών. Ο πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν έχει στη διάθεσή του 15 ημέρες προκειμένου να υπογράψει το ψηφιστό νομοσχέδιο. Βεβαίως, ήδη έχει εκφραστεί θετικά στην ετήσια συνέντευξη τύπου που παραχώρησε πριν από λίγες ημέρες. Η μεγάλη πλειονότητα των Ρώσων πολιτών είναι ιδιαίτερα αρνητική στο να υιοθετούν τα παιδιά μας ξένοι. Πρέπει να το κάνουμε εμείς. Πρέπει να αρχίσουμε να παίρνουμε στις οικογένειές μας τα ορφανά παιδιά ή εκείνα που δεν έχουν κηδεμόνες. Τα κέντρα υιοθεσιών υποστηρίζουν πως οι συνέπειες του νέου νόμου θα είναι καταστροφικές. Η Γκαλίνα Σινκάγεβα από το κέντρο υιοθεσιών Νέα Ελπίδα εξηγεί. Μόνο τα παιδιά που Ρώσοι αρνούνται να υιοθετήσουν πηγαίνουν στην Αμερική. Δεν είναι κανένα μεγάλο μυστικό ότι τα περισσότερα παιδιά υιοθετούνται από κόσμο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτά τα παιδιά που διαφορετικά θα έμεναν εδώ, δεν έχω ιδέα ποιος θα τα πάρει. Επιπλέον, πιστεύω ότι θα δημιουργηθεί συστημική κρίση. Εξ όσων γνωρίζω, όταν είχαμε προσωρινή εξάμηνη απαγόρευση υιοθεσιών, τα νοσοκομεία όλα γέμισαν. Δεν υπήρχε χώρος ούτε σε ορφανοτροφία, αλλά ούτε και σε νοσοκομεία. 45.000 παιδιά υιοθετήθηκαν στις Ηνωμένες Πολιτείες από την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης. Η Μόσχα όμως υποστηρίζει ότι 19 παιδιά από τη Ρωσία πέθαναν στα χέρια Αμερικανών πολιτών.